Με παράπονα από τα κέντρα αναψυχής, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Ναι, είναι από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, Νίκο, και εκφράζει έντονες ανησυχίες, καθώς τα έργα που είναι σε εξέλιξη στο λιμανάκι και στην παραλιακή λεωφόρο για αναβάθμιση καθυστερούν. Και παράλληλα, ότι είχαν δοθεί, λέει ο Σύνδεσμος, διαβεβαιώσεις ότι τα έργα αυτά θα ολοκληρώνονταν σε ένα μήνα από την έναρξή τους, ξεκίνησαν αρχές Ιανουαρίου. Και ήλπιζαν, και αυτή ήταν και η διαβεβαίωση, ότι μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου θα είχαν παραδοθεί. Δυστυχώς, όπως παρατηρεί ο Σύνδεσμος, το τελευταίο 15ήμερο τα έργα δεν εξελίσσονται όπως με τους ρυθμούς που θα περίμεναν, και εκτιμούν πλέον ότι πιθανόν να μην ολοκληρωθούν μέχρι το Πάσχα, και εκφράζουν έντονες ανησυχίες, καθώς αυτό θα πληρώσουν μεγάλο κόστος οι ιδιοκτήτες εκεί στο λιμανάκι. Για την ώρα το λιμανάκι είναι κλειστό για όλους. Είναι εργοτάξιο στην πραγματικότητα. Είναι κλειστά τα καταστήματα, και ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι θα έπρεπε να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες, ώστε να προλάβουν την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Μην παραμείνουν για περισσότερο χρονικό διάστημα κλειστά. Από την άλλη, αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος, η οποία ψηλά χαμηλά είναι νεκρή για το τουριστικό ρεύμα στις τουριστικές περιοχές. Με τη διαφορά ότι είχαν δοθεί υποσχέσεις ότι θα ολοκληρώνονταν σε ένα μήνα. Έχει περάσει ένας μήνας ήδη, και από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλος ένας μήνας για να ολοκληρωθούν τα έργα. Και αυτό λένε ότι θα επιβαρύνει πάρα πολύ την κατάσταση, γιατί πληρώνουν νοικιακοί οι άνθρωποι. Τρέχουν τα έξοδα. Είχαν και τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, λόγω του COVID, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, από τα οποία υπήρξε επιβάρυνση, και θεωρούν ότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο κόστος. Είναι και ο πληθωρισμός. Ο κόσμος δυσκολεύεται να βγει έξω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτή την περίοδο όλα αυτά τα κέντρα θα έχουν και Κύπριους πελάτες. Από την άλλη, φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται, νομίζω, ότι ζούμε στην Κύπρο, οπότε οι καθυστερήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, Κώστα. Στην Πάφο είναι αλήθεια ότι τα περισσότερα από τα έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί τα τελευταία χρόνια τηρήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χρονοδιαγράμματα. Αυτό νομίζω μπορούμε να το πούμε. Δεν υπήρξαν μεγάλες πολύχρονες καθυστερήσεις. Κυρίως τα περισσότερα έργα παραδόθηκαν εντός των χρονοδιαγραμμάτων, με εξαίρεση το έργο αυτό που είχε αναλάβει το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, το οποίο καθυστέρησε 3-4 χρόνια. Τα συγκεκριμένα στα οποία αναφέρεσαι είναι κυβερνητικά έργα ή είναι έργα του Δήμου? Όχι, είναι έργα τα οποία εκτελεί ο Δήμος. Εκτελεί ο Δήμος. Με κρατική χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση, μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλημέρα. Καλημέρα.